Ποια θυσία, ποια θυσία έχει κάνει αυτή για σένα. Ένα από τα ζευγάρια που προσωπικά ήθελα πάρα πολύ να επιστρέψετε, αλλά τελικά δεν επιστρέφετε στο Just. Ο κόσμος αποφασίζει και δικαίως μπήκε η Κική με τον Γιώργο Βελισάρη. Και συγχαρητήρια, χάρηκα πάρα πολύ. Του πήρα και τηλέφωνο, μιλήσαμε. Ο Βελισάρης έκανε μπάνιο στη θάλασσα. Η Κική τρελαμένη από τα πολλά τηλεφωνήματα. Είναι ένα ζευγάρι που θες να το δεις. Δηλαδή, δικαίως, καταλαβαίνω γιατί του ψήσει ο κόσμος. Ήθελες να επιστρέψεις μαζί με το Θέμη? Ναι, δεν είχα πρόβλημα. Περνάμε πολύ ωραία. Αλλά εντάξει, δηλαδή, χάρηκα με τα παιδιά. Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν χάρηκα, στεναχωρήθηκα, ας πούμε, που πήγαν τα παιδιά. Υπάρχει ωραίο κλίμα στα παρασκήνια. Δεν υπάρχει αυτό το τσακωνόμαστε, βριζόμαστε και βγαίνουμε μπροστά και γελάμε. Σου έστειλε ο κόσμος μηνύματα στα social, σας θέλουμε πίσω με το Θέμη να τα κάνεις, να είσαι πάντα ναι, τόσο ντόπρα όσο είσαι. Ο κόσμος πάντα στέλνει, και αρνητικά και θετικά. Στέλνουν συνέχεια κοκλό, ρίξε το πλατό. Και θέλουμε να πας με την μπουλντόζα να το ρίξεις. Αυτό είναι το στάνταρ μήνυμα. Όχι, όχι, δεν πρόκειται να σε σβουρίξω. Γιατί, τι θα πάω. Γιατί σέβομαι την ανθρώπινη ύπαρξη. Μπορεί να μην είναι γνωστό, έλα το βάλω. Καπουτζίδη ή Πουτσινά. Έκανε μια δήλωση ο Γιώργος Καπουτζίδης σχετικά για το αν θα πρέπει. Ότι υπάρχει ένας παρουσιαστής που σχολιάζει άτομα της επαρχίας τηλεοπτικά τα οποία σχολιάζει τα ρούχα τους. Και ότι πλέον δεν θα πρέπει να μένουμε στο σχολιασμό των ρούχων. Και να πάμε λίγο παρακάτω σε όλα. Εγώ, σαν άνθρωπος, έχω μάθει όταν θέλω να πω κάτι. Πρώτον, να κοιτάω στα μάτια των άλλων και να το λέω. Και δεύτερον, να μιλάω με ονόματα και επίθετα. Θεωρώ ότι ο Νίκος Μουτσινάς κάνει καριέρα επειδή είναι ταλαντούχος. Μια κόντρα μεταξύ της μητέρας του Νίκου Μπάρκουλη με τη Δέσποινα Ραβανδί. Αναρτήσει επί των αναρτήσεων, ότι κρίνει πάρα πολύ αυστηρά ότι ο Νίκος ήθελε να αποχωρήσει μόνος του. Η μάνα είναι μάνα. Μάνα είναι μόνο μία. Όλα απορρέουν από την αγάπη για το παιδί. Ακόμη και η υπερβολή. Είναι δυνατόν να έχει κάτι δέσποινα με το παιδί αυτό, ίσα-ίσα που κάθε φορά που έβγαινε του λέγε και ωραία πράγματα. Θυμάμαι η Δέσποινα. Δεν του είχε πει κάτι. Δεν έχει πει κάτι το οποίο είναι προσβλητικό. Κατά τη γνώμη μου, δηλαδή. Και η άλλη είναι η μάνα του. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Και εμένα η μάνα μου και εσένα η μάνα σου να πούν κάτι. Και άδικο να έχουμε, θα μας υποστηρίξουν.